Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη να δούμε τι λένε στην κυβέρνηση. Σοφία, καλησπέρα. Για τις δύο αυτές παραιτήσεις που ανακοινώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Και του κύριου Δημητριάδη, του Γενικού Γραμματέα και στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού και του διοικητή της ΕΕΠ. Ναι, Νίκο, πράγματι πρόκειται για δύο κομβικές παραιτήσεις, για δύο παραιτήσεις που έχουν κάνει θόρυβο από το πρωί. Πρόκειται για δύο παραιτήσεις που όμως σχετίζονται με διαφορετικές υποθέσεις, με κοινό παρανομαστή όμως και καταλήτη, θα έλεγα, τον Νίκο Ανδρουλάκη και την καταγγελία που έχει κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ότι έγινε απόπειρα παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου μέσω ενός κακόβουλου λογισμικού του Predator. Πάμε να τα δούμε από την αρχή τα πράγματα. Δεν πέρασαν καλά-καλά 24 ώρες, Νίκο, από το δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών, σύμφωνα με το οποίο ο πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, φέρεται να είχε κάποιες επιχειρηματικές σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία με τη σειρά τους είχαν επιχειρηματικές σχέσεις με την εταιρεία Intellexa. Ποια είναι αυτή η εταιρεία? Είναι η εταιρεία που σύμφωνα με το δημοσίευμα και τα τελευταία δημοσίευματα των τελευταίων ημερών, είναι η εταιρεία η οποία προμηθεύει, φέρνει στη χώρα το κακόβουλο λογισμικό Predator. Μετά από αυτό το δημοσίευμα, Νίκο, ο κύριος Δημητριάδης, αφού αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με αυτό το κακόβουλο λογισμικό, αφού αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση επιχειρηματική που να τον συνδέει με αυτό το λογισμικό, υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το κακόβουλο λογισμικό και ουδέποτε κάποια κρατική υπηρεσία έχει παραλάβει αυτό το λογισμικό. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κύριος Δημητριάδης υπέβαλε την παραίτησή του, γιατί καταλαβαίνει ότι μέσω του ιδίου γίνεται στόχος ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δημιουργείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και αρκετές εβδομάδες, ένα κλίμα τοξικότητας που στοχεύει ακριβώς στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το ένα μέρος, Νίκο. Το άλλο μέρος έχει να κάνει με την παραίτηση του κυρίου Κοντολέων, του κυρίου διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος, Νίκο, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λίγες ώρες αργότερα, μετά την παραίτηση του κυρίου Κοντολέοντος, μάθαμε για την ξαφνική παραίτηση του διοικητή της ΕΕΠ λόγω κάποιων εσφαλμένων ενεργειών, όπως ακούσαμε, όπως διαβάσαμε από την ανακοίνωση του γραφείου ατύπου του Πρωθυπουργού, σε νόμιμη επισύνδεση, δηλαδή σε νόμιμη παρακολούθηση, μετά από εισαγγελική άδεια δηλαδή, ενός προσώπου. Δεν κατανομάζεται το πρόσωπο, Νίκο. Όπως καταλαβαίνεις όμως, όλον το μυαλό πηγαίνει στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ότι δηλαδή το κινητό του κυρίου Ανδρουλάκη παρακολουθεί το, όχι όταν έγινε αρχηγός του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος, αλλά όταν ήταν ακόμα ευρωβουλευτής και βρισκόταν σε αυτή την κούρσα της διαδοχής. Επί τρεις μήνες. Ακριβώς. Από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο. Ακριβώς. Από την κυβέρνηση, ξαναλέμε, Νίκο, ότι δεν ονομάζεται, κατονομάζεται για λόγους εθνικούς και για λόγους ασφαλείας ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί το νόμιμα, λένε από την κυβέρνηση και από την ΕΕΠ. Εννοούν νόμιμα με άδεια του εισαγγελέα. Με άδεια του εισαγγελέα. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει έτοιμα, Νίκο. Πρέπει να γίνει έτοιμα. Αλλά φωτογραφίζεται σαφώς ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το οποίο θα προσυπογράψει στη συνέχεια εισαγγελικός λειτουργός. Επειδή όμως, όπως λένε από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε καμία γνώση της κυβέρνησης για αυτή την παρακολούθηση, γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε η παραίτηση του κυρίου Κοντολέοντος. Θα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός έλαβε γνώση αυτής της παρακολούθησης, λέγεται, μόλις χθες. Και αυτός ήταν ο λόγος που ζήτησε αμέσως την παραίτηση του κυρίου Κοντολέοντος. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα, Σοφία, αν μου επιτρέπεις, διότι έχω μπροστά μου τη διαρροή των κυβερνητικών πηγών, που λέει ότι πρόκειται για μία νόμιμη, για την παρακολούθηση στην επίμαχη, νόμιμη επανασύνδεση με εισαγγελική άδεια για την οποία δεν υπήρχε ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό τον οποίο. Πάμε, δήλωση Ανδρουλάκη, για να την ακούσουμε. Την Κρήτη, τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε, Σοφία Φασουλάκη, τον ακούσαμε, εξεταστική για να διερευνηθούν τυχόν
πολιτικές ευθύνες για το θέμα δημοκρατίας, όπως το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και σε ρωτούσα, εάν με βάση αυτά που είπες, πώς είναι δυνατόν η ΕΕΠ, η οποία υπάγεται στο Μέγαρο Μαξίμου, να παρακολουθεί τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη στιγμή που ήταν υποψήφιος μέχρι τη στιγμή που εξελέγει για 3 μήνες, χωρίς το γνωρίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Αυτό το ερώτημα νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό ερώτημα που θέτησε, Νίκο, και είναι το ερώτημα που έθεσα και εγώ. Ποιος το ζήτησε, ποιος το αποφάσισε, ποιος το έκανε, για πόσο καιρό το έκανε και πού ανέφερε το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων? Ποιος ενημερωνόταν για αυτό το περιεχόμενο? Νίκο, αυτό που προκαλεί το μείζον ερώτημα είναι πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διοριστεί επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και υπάγεται σε αυτόν, δεν τον έχει ενημερώσει για αυτό το αίτημα που φέρεται ότι ήρθε στα χέρια του, ένα αίτημα δηλαδή πιθανότατα ακούγεται από κάποιες υπηρεσίες οι οποίες ζητούν την νόμιμη συνακρόαση, την νόμιμη παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους δικούς τους λόγους, και παρόλα αυτά δεν ενημερώνει το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως, αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Σοφία. Αυτή είναι η απορία που υπάρχει και στο Μέγαρο Μαξίμου, πώς ο κύριος Κοντολέων δεν ενημέρωσε το Πρωθυπουργικό Γραφείο για αυτήν την παρακολούθηση. Εγώ θέλω να πω ότι... Ναι, κλείνοντας, Σοφία, σε ακούμε. Ναι. Θα πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι έγινε προσπάθεια να επικοινωνήσει η κυβέρνηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι πληροφορίες λένε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Επίσης, να σου πω ότι οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι εάν το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε για αυτήν την νόμιμη παρακολούθηση, τα πράγματα δεν θα είχαν φτάσει έως εδώ. Πάντως, να πω κλείνοντας και πριν πάμε στον Χρήστο Τσιγουρή, ότι το να παρακολουθεί το αρχηγός του Τρίτου Κόμματος επί 3 μήνες και να μην το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός είναι κάτι που προκαλεί ανατριχίλα. Να σας ευχαριστήσουμε, Σοφία Φασουλάκη.